Τι έγινε, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Λοιπόν, άλλη μία χρονιά που αυτό εδώ το κανάλι θα κουβαλήσει τη γιορτή που ονομάζεται Halloween. Γιατί δεν ξέρω, οι υπόλοιποι μπορεί να μην τη γιορτάζουν. Εμείς εδώ τη γιορτάζουμε γιατί έτσι γουστάρουμε. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γιορτάσεις το Halloween από το να διασκεδάσεις βλέποντας βίντεο καλή ή κακή για την πρώτη ταινία Halloween. Το σημερινό βίντεο, να ξέρετε, θα είναι άκρος διασκεδαστικό αλλά και άκρος εκπαιδευτικό, γιατί η σημερινή ταινία τρόμου δεν είναι απλά μια ταινία τρόμου. Σήμερα λοιπόν δεν έχει trick or treat, γιατί εδώ τα κερνάμε και τα δύο. Πάρτε κοντά σας λοιπόν προϊόντα προς κατανάλωση, γιατί το show ξεκινάει. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσει το ταβαντούρι, να σου πω έτσι ήρεμα, άμα θες ρε παιδί μου, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να πατήσει ένα like. Αν σου αρέσει ρε παιδί μου. Και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, καλώς ήρθες, τι κάνουμε, καλά. Εάν σου αρέσει αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, πάτε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις και τα επόμενα. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες μου που βοηθούν να γίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα έμπραχτα. Και τώρα πατάμε play. Βασικά όχι άκυρο, κάτσε να το αφήσω κάτω αυτό μισφαχτό. Πριν πατήσουμε play, θέλω να σας πω τι παίζει γενικά ρε παιδί μου με το franchise Halloween, με όλες αυτές τις ταινίες που έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια και πώς θα μπορέσετε να τις δείτε ώστε να αποφύγετε πολύ χρόνο άχρηστης θέασης. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ταινία που θα δούμε και στο σημερινό επεισόδιο, το Halloween του 1978. Δύο χρόνια μετά, το 1981, βγαίνει το sequel όπου εμφανίζει και στο κοινό ένα μεγάλο plot twist. Ένα χρόνο μετά βγαίνει η τρίτη ταινία για να ακολουθήσουν το Halloween 4 το 1988, το Halloween 5 το 1989 και 6 χρόνια αργότερα, το 1995, κυκλοφορεί το The Curse of Michael Myers. Το 1998 βγαίνει το Halloween H20 και το 2002 βγαίνει η τελευταία ταινία αυτής της σειράς Halloween, το Halloween Resurrection, το reality show. Τώρα, το 2007 γίνεται ένα reboot ολόκληρου του franchise που το ακολούθησε μια ακόμη ταινία το 2009, το οποίο πήγε άπατο και το εγκατέλειψαν για να έρθει το 2018 η ταινία Halloween Kills να συνεχίσει την πρώτη ταινία και να ακυρώσει όλες τις υπόλοιπες 7 για να κλείσει τελικά το franchise με το Halloween του 2022. Πολύ απλό, έτσι. Μήπως δεν κατάλαβες κάτι. Να σου ξαναπώ άμα είναι. Όχι, όχι, πλάκα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη ταινία που να έχει credits στην αρχή της και να μην το σκυπάρω όσες φορές και να την δω. Γιατί πολύ απλά, παιδιά, αυτά εδώ δεν είναι απλά credits, είναι μέρος της ταινίας. Και είναι μέρος της ταινίας στα credits, γιατί από πίσω παίζει αυτή εδώ η soundtrackάρα που κακά τα ψέματα είναι όλη η ταινία. Α, τι ωραία και ήσυχη γειτονιά, ε. 200 τετραγωνικά σπίτι διόροφο και οι άλλοι φασώνονται μπροστά στην πόρτα, ρε, για να τους βλέπουν όλοι. Τώρα τους παίρνεις, τους σκοτώνεις ή δεν τους σκοτώνεις. Τώρα δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, αυτό που έκανα λάθος ή αυτό που έπρεπε να πω. Τέλος πάντων. We are alone, aren't we? Michael's around someplace. Take off that thing. Τι ωραία φάση! Ας φασωθώ με τον κόμενα μου μέσα στο σπίτι ενώ σου λατσάρει ο αδερφός μου. Έλα τώρα παραδέξου το. 44 χρόνια μετά και ακόμη αυτός ο ήχος σε κάνει να ανατριχιάζεις. Έλα τώρα παραδέξου το, μου το παίζεις μάγκας. Μπορεί πλέον, παιδιά, αυτή την προοπτική να την έχουμε δει σε αρκετές ταινίες, εννοώ δηλαδή την κάμερα που είναι σαν να είναι τα μάτια του πρωταγωνιστή μας, αλλά παιδιά, πίσω στο 1978 αυτό ήταν πρωτοπορία. Και ήταν πρωτοπορία, παιδιά, γιατί στη συγκεκριμένη ταινία, για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποίησαν ίσως για πρώτη φορά, εάν δεν ήταν η πρώτη, ήταν από τις πρώτες φορές, που χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Panaglide. Το Panaglide είναι ένα γυλαίκο το οποίο φοράει ο κάμεραμάν και πάνω του στηρίζεται η κάμερα, έτσι ώστε να του δίνει την ευχαίρεια να μπορεί να κινείται, αλλά να μην κουνιέται και το πλάνο. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μας δείχνει ταινία εδώ πέρα, αλλά από τον τρόπο που σήκωσε το μαχαίρι, νομίζω φέτα με μερέντα δεν θέλει να φτιάξει. Πρώτη φορά, παιδιά, ακούω γυναίκα να ρωτάει η άντρα εάν θα την ξαναπάρει αύριο τηλέφωνο μετά από 30 δευτερόλεπτα σεξ. Βρε πιστολέρο, πλέον κρατάει περισσότερο από σένα και ένα βίντεο στο TikTok.
Συγγνώμη, το ρολόι χαλασμένο είναι. Πριν 20 δευτερόλεπτα έδειχνε 9 και 25. Τώρα γιατί χτύπησε, πότε πήγε 10. Μήπως αυτό το ρολόι κοίταξε άλλη και νόμιζε ότι ο πιστολέρο είναι πύραυλο στο κρεβάτι. Ναι, εντάξει, έτσι εξηγείται. Να το ολοκληρώσουμε το συνολάκι, λέω ότι πας. Κλόουν τώρα χωρίς μάσκα δεν σκοτών. Δεν γίνεται. Γίνεται. Μάικλ! Έχω πει να κλείνει και στην πόρτα του δωματίου μου, έτσι. Απ' αυτό το πήγα το πολύ. Αφού δεν τρώει το τραγούδι, μπούλος το να πούμε, μας τα έχεις πήξει. Και δεν τραγούδασε κανένα φέρτη, να φτιαχτούμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Τι... Αχ, εντάξει παιδιά, και τώρα που έχουμε ησυχίτσα, ναι, τι λέγαμε? Α, ναι, για το μονόπλανο. Μπορεί λοιπόν εδώ η σκηνή να πλασάρεται από την αρχή μέχρι το τέλος ως μονοκάμερο, αλλά δεν είναι. Ας το αφήσω αυτό, γιατί τα κοπούμε. Μπράβο. Και δεν είναι, γιατί έχει συνδεθεί χειρουργικά και πολύ έξυπνα σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι όταν ο πρωταγωνιστής μας βάζει τη μάσκα του κλόουν. Και το δεύτερο σημείο είναι όταν γυρίζει για να βγει από το δωμάτιο. Και αυτό το έκαναν όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν τα skills για να κάνουν ένα μονοκάμερο. Απλά τότε η τεχνολογία δεν τους επέτρεπε να τραβάνε βίντεο παραπάνω από 5 συνεχόμενα λεπτά. Κατάλαβες το μα, κατάλαβα να λες. Και εγώ τώρα διαμαρτύρομαι, παιδιά, που η κάμερά μου σταματάει κάθε μισή ώρα και πρέπει να την ξαναπατώ να ξαναξεκινάει. Ευχαριστώ. Μάικλ? Πατέρα, έχει χαλάσει το ρολόι, να ξέρεις. Ναι, Μάικλ, τι, μιλήστε. Μάικλ, τι έγινε? Μάικλ, γιατί είναι λερωμένο το κουζινομάχαιρο σήμερα, το καθάρισα? Τι, πείτε κάτι. Τι στο διάλογο, γιατί κάθονται εκείνοι, ρε, κόλλησε ταινία. Α, όχι, όχι, άκυρο, άκυρο, παιδιά, η ταινία είναι έτσι, άκυρο, συνεχίζουμε. Just trying to understand what we're dealing with here. Don't underestimate it. Αυτά είναι, σετάρισμα χαρακτήρα, χωρίς να σου δείχνει ταινία, καν το χαρακτήρα. Don't you think we could refer to it as him? If you say so. Απλά ανεβάζει το hype, βάζοντας τους Dr. Loomis και Marion να συνομιλούν μέσα σε ένα μάξι. Και εννοείται ότι η σκοτεινιά έξω από αυτό και οι καρέκλες που ρίχνει βοηθούν στο τελικό αποτέλεσμα. The compassion's overwhelming, doctor. Η παραγωγή δεν έχει λεφτά, μωρή χαρχάλο. Τι μου ανάβει τσιγάρο, ακόμα δεν έχει τελειώσει το προηγούμενο. Δείτε ρε παιδιά, λίγα δευτερόλεπτα πριν κάπτιζε ένα τσιγάρο το οποίο ήταν σχεδόν ολόκληρο και τώρα ανάβει καινούριο. Έλεος δηλαδή. 300 χιλιάρικα παραγωγή είμαστε, δεν είμαστε Marvel. Ναι, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. 300 χιλιάδες δολάρια ήταν το budget αυτής της ταινίας, τα οποία έγιναν 325 χιλιάδες δολάρια για να πληρωθεί ο star αυτής της ταινίας. Και ο λόγος για τον ηθοποιό που υποδίδεται τον Dr. Loomis για τον Donald Pleasence, ο οποίος παιδιά, όταν ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Carpenter, έμαθε ότι του είπε το ναι, μιλάμε, το χασε. Πήγε αεροδρόμιο, έλεγε Pleasence, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα και τέτοια. What do I give him when we take him in front of the judge? Κοπελιά, δώσ' το ό,τι θες, εκτός από μαχαίρι. Μήτε που να τα αγγίξεις τα μαχαίρια. Κρατήστε το κουνέλι στο κόκκινο που γράφει πάνω το κουτί με τα σπίρτα της Τέρια Κλούς, θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Since when did they let them wander around? Μα καλά. Αυτή τώρα, δόκτωρα, θα την πληρώνετε για υπαλληλό. Δεν τα κρατάτε τα λεφτά να τα δώσετε να πάρετε ένα συναγερμό? Που από ό,τι φαίνεται σας χρειάζεται κιόλας. Μάλιστα, λοιπόν, μόλις ένας αλεμένος πήδηξε και ανέβηκε πάνω στην οροφή του αμαξιού μου. Τι να κάνω, να κλειδωθώ και να κάτσω μέσα? Να πατήσω λίγο γκάζι για να πέσει κάτω? Να βάλω στο ραδιόφωνο το «Ας τον τρελό στην τρέλα, τον αγουστάρουμε»? Όχι φίλε μου, είναι πολύ καλύτερη ιδέα να ανοίξεις το παράθυρο για να δεις ποιος ανέβηκε. Horror movies philosophy. Ωχ, κοίτα να δεις, της έκανε επίθεση. Το περίμενε κανένας? Απίστευτο. Ρε, ας τη γυναίκα ρε, τι κάνεις, έχεις τρελαθεί? Α, ναι, τι ρωτά, αφού είναι ήδη τρελός. Sorry παιδιά, εντάξει, λάθος, λάθος, το ξεχνάω, ναι. Πω, παιδιά, αυτός δεν είναι τρελός, είναι ο Wolverine. Δείτε εδώ πέρα μεταλλικό αντικείμενο που έχει κολλημένο πάνω στην παλάμη του σε χρώμα δερματή. Πω, παιδιά, τους πήραν το αμάξι. Τώρα τι θα κάνουν στη μέση του πουθενά, όπου γύρω γύρω είναι γεμάτο σαλεμένους? He's gone, he's gone from here. The evil is gone. I got it. Πού πάει αυτός ρε, τι το έχω λέει? Ρε εσείς, μήπως τελικά η τρελή είναι αυτή που ήταν μέσα στα μάξι και όχι αυτή που ήταν απ' έξω?
Καλά, πλάκα-πλάκα αυτό θα ήταν τρελό plot twist. Ρουφίχτε fun facts να έχετε τώρα. Η ταινία Halloween δεν γυρίστηκε στο Haddonfield του New Jersey όπως αναφέρεται εδώ πέρα, αλλά στην Καλιφόρνια. Και μάλιστα δεν γυρίστηκε καν φθινόπωρο όπου είναι το Halloween, αλλά άνοιξη. Γι' αυτό και βλέπουμε σχεδόν όλα να είναι κατά πράσινα στα πλάνα. Και το σχεδόν που είπα, όπως πάντα, δεν το είπα τυχαία. Γιατί σίγουρα θα έχετε προσέξει τα μαραμένα φύλλα που πέφτουν από τον ουρανό, αλλά και που υπάρχουν κάτω, τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία, ώστε να σου δίνουν την ψευδέστηση ότι είναι φθινόπωρο. Και αυτά τα φύλλα, παιδιά, δεν ήταν αληθινά, αλλά ψεύτικα. Φύλλα που αγοράστηκαν από την παραγωγή και βάφτηκαν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι είναι φύλλα μαραμένα του φθινοπόρου. Εννοείται ότι θα υπήρχε και ένα στομά μέσα σε αυτή την ταινία. Παιδιά, τα έχουμε πει. Ταινία χωρίς στομά, μακαρόνια χωρίς κιμά. Yo. Η Λόρι λοιπόν είναι η babysitter του Τόμι και το βράδυ του Halloween θα πάει να τον ταντέψει. I have to drop off a key. Where? The Myers house. Και δείτε τώρα πόσο απλά, όμορφα και ωραία χτίζεται ο φόβος, ο τρόμος στην ταινία μας. The Myers house. You're not supposed to go up there. Yes, I am. Από μικρό και από τρελό λένε ότι μαθαίνεις την αλήθεια και εδώ έχουμε και τα δύο. Τι σας είπα? Honey, Ilse, that's a haunted house. He said awful stuff happened there once. Κοιτάξτε, το να μιλούν δύο ενήλικοι για τον κακό της ταινίας μας σίγουρα ανεβάζει το hype για αυτόν και την ένταση, αλλά παιδιά, το να ακούγονται τέτοια λόγια από ένα άτομο μικρής ηλικίας, το λες και τσιτάκι. Γιατί όσο να είναι, παιδιά, τα συναισθήματα που σου ξυπνάει η παιδική αθότητα δεν στα ξυπνάει τίποτα και κανένας. Σε πείθει περισσότερο, ρε παιδί μου. Wish I had you all alone. Συγγνώμη, κοπελιά, μήπως είσαι από την Courier, γιατί έχω παραγγείλει δυο μαχαίρια. Just the two of us. Δεν ακούει. Τι πρέπει να κάνεις αυτή την κολογιτονιά για να βρεις δυο μαχαίρια της προκοπής, ρε. Κλέφτης πρέπει να γίνεις. I'm not responsible, Sam. Oh no. I told them how dangerous he was. Εν τω μεταξύ, οι υπεύθυνοι του τρελάδικου τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος στέει που απέδρασε ο Myers. And tell him exactly where he's going. Probably going. I'm wasting my time. Όπου ο Dr. Loomis, παιδιά, από τώρα προσπαθεί να πείσει τους πάντες πως ο Myers πηγαίνει κατευθείαν προς το Haddonfield, που είναι και το παλιό του σπίτι. Now, for God's sake, he can't drive a car. He was doing very well last night. Τώρα ακούστε, το ότι ο Myers ξέρει να οδηγάει ενώ είναι κλεισμένο σε τρελάδικο από τα έξι του δεν εξηγείται με τίποτα ή μάλλον εξηγείται με κάτι, με μια θεωρία που θα σας πω στο τέλος αυτού του βίντεο. Παρόλο όμως που είναι σεναριακό κενό, η ταινία δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, το αναδεικνύει και είναι προς τη μήνυση αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν κολώνει να το κάνει, γιατί η ταινία γνωρίζει τον εαυτό της και ξέρει τι θέλει να σου χαρίσει ακριβώς. Πάντως, Loomis, εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, εγώ πρώτη φορά βλέπω γιατρό που παρκάρει σε πάρκινγκ ανάπηρων. Δεν ξέρω, μήπως η θεωρία που είπα στην αρχή ότι ισχύει. How does Samuel's view of fate differ from that? Τι λέει, προσέχουμε, τι είπε δασκάλα τώρα. Definitely personified fate. In Samuel's writing. Άμα τώρα, παιδιά, η Λόρη ξανακοιτάξει από το παράθυρο και τρίτη φορά, θα λείπει ολόκληρη γειτονιά. He's gonna get you, he's gonna get you, he's gonna get you. Εν τω μεταξύ, ο Θωμάκος ο συνονόματος, ρε παιδιά, δεν είναι λες και έχεις κόψει ένα κεφάλι από ενήλικο και το έχεις καρφώσει σε σώμα ενός πεντάχρονου. Το Cobra Kai του Haddonfield λοιπόν κάνει bullying στον Τόμι και του βάζει την κλωποδιά και του ρίχνει και σπάει την κολοκύθα που κρατάει. Μία σκηνή που είχαν μόνο μία ευκαιρία για να τη γυρίσουν σωστά. Και είχαν μόνο μία ευκαιρία γιατί δεν είχαν άλλη κολοκύθα. Και δεν είχαν άλλη κολοκύθα γιατί τα γυρίσματα έγιναν άνοιξη και όχι το φθινόπωρο. Και την άνοιξη δεν έχει κολοκύθες. Ένα πρόβλημα που βέβαια βρήκαν λύση πιο μετά στα γυρίσματα όταν βρήκαν ένα άλλο είδος κολοκύθας πράσινη στην οποία και έβαφαν και έκαναν τη δουλίτσα τους. Είπε κανείς μπαμπουλέα? Ο Μάικλ σουλατσάρει σε όλη την πόλη ελεύθερος με μια μαούνα ολόκληρη που έχει κολλημένες στις πόρτες δύο αυτοκόλλητα που γράφουν υπηρεσιακό όχημα. Από κάτι που είναι σε άλλη πόλη, ρε. Και κανένας του δίνει σημασία. Κανένας του σταματάει, κανένας του τον ελέγχει, τίποτα, ρε. Αλλά εντάξει τώρα, εκεί θα κολλήσουμε. Εδώ δεν μας πειράζει ότι οδηγάει ο Μάιερς.
αυτός ο καημένος ο Λούμις, ρε παιδιά, προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι ο Μάιερς πάει σε αυτό το Κολοχάντονφιλντ και κανένας δεν το πιστεύει. Του οποίου Dr. Sam Loomis, να ξέρετε πως το όνομα είναι φόρος τιμής στο ψυχό. Γιατί και εκεί υπάρχει ένας χαρακτήρας με ακριβώς το ίδιο όνομα. If you don't, it's your funeral. Ο δόκτωρας ο Loomis προσπαθεί να πείσει λοιπόν την αστυνομία ότι ο Michael Myers πηγαίνει προς αυτούς, αλλά παιδιά η αστυνομία του Haddonfield είναι σε φάση... Γεια, κέρνατο ρε Μασοράδη, τι μου έλεγες? Σας λέω ότι ο Michael Myers έρχεται από εκεί. Ο Michael Myers? Ποιος Michael είναι αυτός που είχαμε πιάσει όταν ήταν πιτσιρικά? Ναι, αυτός. Και με τι θα έρθει μέχρι εδώ? Με το αμάξι της υπηρεσίας, μας το έκλεψε. Ο Michael που τον πιάσαμε όταν ήταν ακόμη τόσο, θα έρθει με το αμάξι. Εντάξει, εντάξει. Κλείσε γιατρέ, κλείσε να πάρω γρήγορα στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο γιατί? Για να τους προλάβω ρε γιατρέ, να κλειδώσω το αεροπλάνο. Να μην πάρει κανένα ο Μάικλ και αρχίζει και πετάει και έχουμε θέματα. Μα τι λέτε κύριε τώρα με κορυδεύετε, δεν πετάει αεροπλάνο ο Μάικλ. Άσε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και πού το ξέρεις εσύ ότι δεν οδηγεί αεροπλάνο, δηλαδή, του είσαι? Είμαι ο ψυχιατρός του. Ο ψυχιατρός του και δεν μου λες γιατρέ, από πόσο χρόνο τον έχεις? Από 6 χρόνο τον έχω. Και πόσο είναι τώρα? 21. Και ακόμη είναι σάικο, δεν έχεις κάνει καλή δουλειά. Jimmy! Έλα ρε! Συγγνώμη, μισό δοκτορά. Πόσο να παίξω τον Nottingham Liverpool, ρε? Παίξ τη άσο, πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάλι για κουβά πάμε. Έλα, τι μου λέγες? Σας λέω ότι έρχεται από εκεί και θα πεθάνετε όλοι. Ναι, ναι, γιατρέ μου, κατάλαβα. Τώρα, αμέσως πηγαίνω, βγαίνω έξω να πάω να το πιάσω, τώρα. Λοιπόν. Έτσι, άλλο κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια με αυτό το κολλό Halloween. Άκου τώρα, ένας τρελός λέει ελευθερώθηκε και θα έρθει εδώ να μας σκοτώσει όλους. Αυτό τα βλέπουμε στην ίση και γελάμε, ρε. Μου έχουν πέσει και βαριά τα ντόνατς. Ένα κουτί έφαγα, μιλάμε, θα χεστώ. Να σου. Ο γιατρός, παιδιά, όμως κατά τύχη, λίγο πιο πέρα από το τηλεφωνικό θάλαμο, βρίσκει ένα αγροτικό, στο οποίο είναι τα σχισμένα ρούχα του Myers και το κουτί με το σπριτόκουτο που έχει Μάριον στην αρχή που σας είπα να το θυμάστε. Οπότε, με το που τα βλέπει όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι η τρέλα δεν πάει μόνο στα βουνά. Πάει και στο Haddonfield. Hey Linda, Lori, why didn't you wait for me? Αυτές εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι οι πρωταγωνίστριές μας μαζεμένες. Οι δύο πιο ξεπεταγμένες, να τις πω, είναι η Άννη και η Λίντα. Και η άλλη, η πιο συγκρατημένη, είναι η Λόρι, η οποία πρέπει από τώρα να γιορτάζει το Halloween, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται το ότι έχει ντυθεί σαν 80χρονη. I thought you were babysitting to me. The only reason she babysits is to have a place. Oh, shit. I have a place for that. Κοπελιά, η άλλη στο είπε αυτό. Λάθος άνθρωπο κοιτάς. I forgot my chemistry book. Σιγά το πρόβλημα, ρε Λόρι. Εγώ πολλές φορές έχω πάει στο σχολείο και έχω ξεχάσει την τσάντα μου. Βασικά, έχω σταματήσει μια μέρα στα μισά της διαδρομής για το σχολείο, γιατί κοίταξα κάτω και παρατήρησα ότι είχα φύγει με ένα παπούτσι. So who cares? I always forget my chemistry book and my math book and my English book. Άντε, μπράβο, δικό μας κορίτσι είναι αυτό. Hey, isn't that Devon Graham? Ο ποιος? I think he's cute. Ζαχαρωτό σκέτο, δεν το συζητώ. Hey, jerk! Speed kills! Δεν τις βλέπω καλά. Yeah, can you take a joke? Όχι, μωρέ! Αφού είναι κόπανος, πού να ξέρει από χιούμορ. I hate a guy with a car and no sense of humor. Αλλά Άννη, πάλι καλά να λες να κάνεις και το σταυρό σου που τα γυρίσματα έγιναν στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Γιατί αν γινόταν το ίδιο στην Ελλάδα, θα ήταν κάπως έτσι το πράγμα. Κοίτα αυτός ο βλάκας, ρε. Βλάκα, η ταχύτητα σκοτώνει. Είπες, ρε. Έλα εδώ να πεις σου κα***, έλα το. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οδηγοί που δεν έχουν χιούμορ. Έλα εδώ. The Wallaces leave at 7. I'm babysitting the Doyles. It's only 3 houses down. We can keep each other company. Oh, terrific. Πολύ ωραία. Άρα, παιδιά, η υπόθεση της ταινίας μας είναι πάρα πολύ απλή. Ένας τρελός που το έσκασε από ένα τρελάδικο και πηγαίνει στην παλιά του πόλη για να σκοτώσει τους πάντες. Θέλετε κι άλλα? Όχι. Και πολλά σας είπε. Βρε, κορίτσια, ορίστε, το παρεξηγήσατε τον άνθρωπο. Να παίξει θέλει ο Μάικλ. Έλα, ποιος θα φυλάει? Oh, look. Look where? Κοίτα πάνω στον ουρανό τα αεροπλάνα. Τι ρωτάς, μωρέ, αφού σου δείχνει μπροστά σου, κοίτα. Όρια! Behind the bush. I don't see anything. Μην ανησυχείς, θα δεις μια και καλή εσύ. Τώρα δει για ανάποδα. Συγγνώμη, κοπελιά, τι μαλακτικό χρησιμοποιείς, γιατί μυρίζεις υπέροχα, ε! Γιατί μου απαντάει κανένας αυτή την κολογητονιά, ρε. Θα σκότωνα να μάθω.
Calm down. This is ridiculous. Ρε εσείς, αυτή η τύπησα η Λόρι. Γιατί είναι τόσο ψύχρημη, μου λέτε. Δηλαδή, λίγα λεπτά πριν είδε έναν τύπο να περνάει με ένα αμάξι, να τη σκαρφώνει και μόλις του πει άλλη κάτι να σταματάει απειλητικά. Άσχετα αν συνέχισε μετά. Και λίγα δευτερόλεπτα μετά από αυτό, τον βλέπει και μπροστά της να κρύβεται πίσω από κάτι θάμνους και πάλι να την καρφώνει. Και τώρα βλέπει τον ίδιο ακριβώς τύπο να είναι κάτω από το σπίτι της και να την καρφώνει και για τρίτη φορά. Δεν θα κάνεις κάτι να πάρεις ένα τηλέφωνο την αστυνομία. Εντάξει, καταλαβαίνω, Halloween. Αλλά μην το παραχέσουμε κιόλας. Η φίλη μας η Λόρι λοιπόν περιμένει την Άννη να την πάρει με το αμάξι για να πάνε στα σπίτια να φυλάξουν τα δύο τα παιδάκια. Όμως παιδιά, πρέπει να πάμε στον Dr. Loomis, ο οποίος έχει θέσεις προτεραιότητες. Judith Myers, Myers, row 18, plot 20. Γιατί σου λέει ο δόκτωρας, okay, ο Myers έχει αποδράσει, πώς θα σιγουρευτώ εγώ ότι όντως βρίσκεται στο Haddonfield? Θα πάω στο νεκροταφείο να ψάξω τον τάφο της αδερφής του. Myers, you lost? Why do they do it, goddamn kids? Τι κάνουν βρε και φταίει για το Halloween τα παιδιά? Ξυλώνουν πέτρινες ταφόπλακες. Και άντε και τις ξύλωσαν. Πώς θα τις κουβαλήσουν, αυτές θέλουν κερανό. Who's Graves? Oh, I know. Judith Myers. She came home. Πω! Δόκτωρα, αδικήσε, detective πρέπει να γίνεις. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι πιο πολύ περίεργος να δω αυτή τη ρημάδα την ταφόπλακα. Τι τη θέλει ο Myers? What happened? Somebody broke into the hardware store, probably kids. Άντε πάλι τα παιδιά. Τι έχετε πάθει μωρέ με τα παιδιά σε αυτή την κολοπόλη? Τα παιδιά κλέβουν καταστήματα, κλέβουν ταφόπλακες. Σε λίγο θα μας πείτε ότι σκοτώνουν και ανθρώπους. Michael? Τέχι τώρα, τι να τους πεις. Ένα δίκιο το έχετε. All they took was some Halloween mask, rope and a couple of knives. Α, ο Θωμάς τα έλεγε. Τι πρέπει να κάνεις σε αυτή την κολογειτονιά για να βρεις δυο μαχαιριά της προκοπής, ρε? Κλέφτης πρέπει να γίνεις. Sheriff. Pardon me, I'm Loomis. Dr. Sam Loomis. Lee Bracken. I'd like to have a word with you if I could. Ο δόκτωρας ο Loomis λοιπόν πηγαίνει στο σερίφι της περιοχής για να τον ενημερώσει ότι ήρθε ο Myers, μάλλον όχι για να τον ενημερώσει, για να τον πείσει. 10 minutes. I'll be here. Απαπαπαπαπαπα, πίσω μου σε έχω σατανά. Πόσο γουστάρω αυτές τις ατυχείς συμπτώσεις που γίνονται στις ταινίες. Και αυτή βγάζει και νόημα, γιατί εδώ ο Μάικλ περνάει από εκεί, γιατί λίγο πριν από εκεί πέρασαν και τα δύο κορίτσια. You know, you could ask somebody. Well, I could. Sure you could. All you have to do is go up to somebody and say, you wanna go to the dance? Και ακούστε τώρα τι κάνει η πρώτη ταινία Halloween που δεν το κάνει καμία από τις επόμενες που βγήκαν και αποτυγχάνουν παταγωδώς. Έστω και επιφανειακά, έτσι στα μπαμ ρε παιδί μου, σετάρει χαρακτήρες. See, you do think about things like that, huh, Lori? Shut up. He's cute. Κάτι που πολλές horror ταινίες δεν το κάνουν και πόσο μάλλον οι επόμενες Halloween ταινίες. Δεν σετάρει καμία από αυτές χαρακτήρες όπως το κάνει η πρώτη. Και αυτό το γεγονός την κάνει να δουλεύει κιόλας σαν ταινία. Γιατί παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, εάν ο θεατής δεν δεθεί με τους πρωταγωνιστές μας, ό,τι και να του συμβεί μετά, δεν τον νοιάζει. Αχ, αυτό το soundtrack. Αχ, αυτό το soundtrack. Το soundtrack του Halloween, παιδιά, δημιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Carpenter, σε τρεις μόλις ημέρες. Και μάλιστα ο Carpenter το έκανε αυτό, έκατσε δηλαδή να το γράψει, όταν μετά από μια δοκιμαστική προβολή, πολλοί από τους θεατές του είπαν ότι η ταινία του δεν ήταν καθόλου τρομακτική. Έτσι είστε, τους λέει, δεν είναι τρομακτική, θα σας πω εγώ, στην επόμενη προβολή θα χεστείτε πάνω σας. Και χέστηκαν. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, όλη η ουσία της πρώτης ταινίας βρίσκεται στο soundtrack. Μη σας πω, η ουσία ολόκληρη του franchise Halloween βρίσκεται στο soundtrack. Has anybody lived here? No, not since 1963 when it happened. Every kid in Haddonfield thinks this place is haunted. Εδώ, ο σερίφης και ο δόκτωρας πηγαίνουν στο σπίτι των Myers μόνοι τους. Τη νύχτα. Του Halloween. Στο σπίτι του δραπέτη που ο ίδιος ο δόκτωρας μας έχει πει 100 φορές μέχρι τώρα ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνος. Good plan. What is that? Σκύλος? Τι κάνει ένα σκύλος στο παρατημένο σπίτι? Still warm. He got hungry. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μάικλ σκέφτηκε να κλέψει από ένα κατάστημα σκηνή, μια μάσκα και δυο μαχαίρια, αλλά δεν του κόψε να κλέψει ένα τυροπιτάδικο, ξέρω εγώ, και τα έχει βάλει με τα αδέσποτα της γειτονιάς. Να ξέρετε πάντως πως δεν είναι όλοι τόσο αντίθετοι με την επιστροφή του Μάικλ Μάιερ στο Haddonfield. Οι απόψεις διήστανται. Κύριε Τάσο, μου είπατε ότι θέλετε να μείνει εδώ ο Μάικλ, έτσι? Ναι, ξεκάθαρα ναι. Έφαγε ένα σκυλί που κάβγιζε όλη νύχτα κάθε μέρα σαν τρελό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα, μιλάμε. Δεν θα θέλετε να φύγει δηλαδή από εδώ? Όχι, με τίποτα. Αφού σκέφτομαι να τον φιλοξενήσω κιόλας τον άνθρωπο. Θα κρύψω τα μαχαίρια βέβαια. Stop!
κοτέτσι μου είναι ασφαλές. Μου μαγάριζαν τις κότες κάτι βρωμάσκυλα κάθε μέρα. Δεν είχα σταυρώσει αυγό εδώ και 5 μήνες. Να είναι καλά ο Μάικλ που τρέφεται με αυτά. Τώρα και αυτός χορτένει και εμείς. Win-win situation. Έχω γράψει και ένα τραγούδι για το παλικάρι μας. Θα το πει το βράδυ ο άντρας μου σε ένα reality. Να κάπου εδώ το έχω, περίμενε. Φίλε Μάικλ μείνε εδώ, φίλε Μάικλ μείνε εδώ, φίλε Μάικλ μείνε εδώ, φίλε Μάικλ μείνε εδώ! Man wouldn't do that. This isn't a man. Πάρτο! Ναι ρε, ναι, αυτές οι δηλώσεις μου αρέσουν. Μπράβο ρε ταινία. Standing on the lawn, he could have seen inside. Όπα, Christopher Nolan, τι έγινε? Γουστάρω με Halloween. Followed swiftly by you and me. He could have seen inside. Μπράβο σου, πολύ καλά κάνεις και εμείς γουστάρουμε. I met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No reason, no conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death. Η ταινία Halloween, ρε παιδιά, με κάνει να καταλάβω με αυτούς τους διαλόγους ότι ναι μεν είναι μια ταινία που έχει σεναριακά κενά, αλλά σέβεται τον εαυτό της πάνω απ' όλα. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face. Και τώρα λοιπόν που ξέρεις κάποια στοιχειώδη πράγματα για τους καλούς της ταινίας μας, ξέρεις κάποια παραπάνω πράγματα για τον κακό μας, γιατί κακά τα ψέματα αυτός είναι όλη η ταινία, ήρθε η ώρα για το πετσόκομα. Δεν κάρβω στο μικρόφωνο. What do we do? I'm gonna wait for him. Ρε γιατρέ, πραγματικά θέλω πολύ να μάθω το σχέδιό σου ποιο είναι. Άντε πες και ότι ο Myers γυρίζει στο σπίτι και τον πετυχαίνεις. Τι να του κάνεις ψυχανάλυση? I'll check back in an hour. Anyway, ο σερίφης λογικό είναι να μην πάρει ποτέ στα σοβαρά το δόκτωρο, οπότε τον παρατάει εκεί και την κάνει με ελαφρά. Lori, what's the boogeyman? Μικρέ, βάλε John Wick να δεις και θα καταλάβεις. Lindsay, get this dog out of the kitchen right now! Στο μεταξύ, η Άννη προσέχει ένα κοριτσάκι, τη Lindsay, η οποία δεν φαίνεται και πολύ να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Κάτσε στα αυγά σου, βρήπα στην Ομερέξ, πού μου πας? Εύχομαι τουλάχιστον, παιδιά, να μην είναι πεινασμένος ο Μάικλ. Lindsay, Lester's barking again and getting on my nerves again. Μην ανησυχείς πλέον, Άννη, γιατί ο νέος γείτονας με το όνομα Μάικλ έχει έρθει για να δώσει λύση στο πρόβλημά σου. Never mind. Δεν χαμπαριάζει ο Μάικλ, μιλάμε. Ακόμη και τον υπαστινό Μωρέξ σκότωσε και θα του φάει και τον μπέργκερ. Streets. Hello? Who's there? Ο Μπόγιας της γειτονιάς είναι. Μπορείς να έχετε κανένα σκυλί για καθάρισμα? Oh, is this one of your cheap trips? Ρίσεις, μήπως ο Μάικλ είναι πρώην Τζεντάι? Ε, αλλιώς δεν εξηγείτε πώς ανοίγω κλείνει τις πόρτες εξ αποστάσεως. Lindsay, come out here! Αρχίζω να πιστεύω πως η μικρή Lindsay είναι ένα κέρινο ομοίωμα και όχι αληθινό παιδί. Τίποτα. Α, κουνιέται! Κουνιέται, παιδιά, κουνιέται! Oh my foot, I'm stuck! Τώρα εμένα, γιατί όλη αυτή εδώ η φάση κάτι μου θυμίζει. Κάπου το ξαναδεί, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ που θα μου πάει. Hello. Hi Annie. Oh, hi Paul. Stuck, huh? Το ξαναδεί, δεν μου έρχεται με τίποτα όμως. Plenty of other positions. My parents are gone. Oh, that's fabulous. Τι θα γίνει, μωρή χαρχάλο? Θα κλείσει κανένα μπατζούρι καμιά φορά? Όλη την ώρα στο τηλέφωνο μπα, κοιμηθούμε. Well, if I can fix it so you can watch TV with Tommy Doyle, would you like that? Yeah. Και προξενήτρα η μελοθάνατη Άννη. Γιατί θα πάει τη μικρή Lindsay να περάσει το βράδυ του Halloween με τον μικρό Skywalker. Τι, τι λες? Γιατί την είπα μελοθάνατη? Γιατί, παιδιά, έχει πάει και έχει τικάρει ό,τι κουτάκι έχει βάλει ο Μάικλ στη λίστα μελοθάνατων. Γυναίκα, τσεκ. Ξεπεταγμένη, τσεκ. Που δίνεται, τσεκ. Νταφού, τσεκ. Προγαμιαίο σεξ, τσεκ. Αν και δεν νομίζω να προλάβει να το ξανακάνει. Άρα που καταλήγουμε, ότι ο Μάικλ Μάρις είναι, ξέρω εγώ, η Ελένη Λουκά. Θα σας έρθει από εκεί που δεν το περιμένατε. Αχ, ξεχάσαμε. Και το φελέκι μου μέσα. Και νεκρή φασαρία έκανε αυτή, μωρέ. Ουχ, αυτός ακόμα εκεί είναι, ρε. Ρε περίεργε,
Μίλα ρε άνθρωπε πριν ακουμπήσεις, ανώμαλε! Death has come to your little town, Sheriff. You can either ignore it or you can help me to stop it. Ναι ρε γιατρέ, ναι, δώσε μας κι άλλα τέτοια, ναι, γουστάρω! More fancy talk. Α, να σου πω, Σερίφη! Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά μου φαίνεται, ε! Καθόλου καλά όμως! First we go inside, right? Then we'll just talk a little. Τέλεια! Καινούργια υποψήφια θύματα για τον Μάικλ! Ναι, ταινία, φέρνε, φέρνε! You got it? Okay, first I rip your clothes off. Τώρα, σας έρχεται η Θεία Λουκά. Θεία Δίκη. Δίκη θα να πω. Then you rip my clothes off, then we rip Lindsay's clothes off. Yeah, I think I got it. Τι λέει ο ανώμαλος ρε! Και εσύ μωρή χαργάλο θα τον αφήσεις αυτό να μπει μέσα στο σπίτι σου! Μόλις ο τύπος είπε ότι θα σκίσει τα ρούχα της πεντάχρονης αδερφής σου, πας καλά! Totally. τι να σας πω μωρέ, τι να σας πω. Λοιπόν, Μάικλ, πάμε να τελειώνουμε. Τώρα εγώ ξαγρύπνησα. Και κάποιος πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Όχι ρε γάμο, το όχι. Έκοψε το τηλέφωνο τον επιβίτωρα ρε παιδιά. Τι έκανουμε τώρα. Just take it off the hook. Πού το σκέφτηκες βρε Αϊνστάιν αυτό το κόλπο. Τι έγινε, τελείωσε. Αυτό ήταν όλο το πανηγύρι, τόσο κράτησε. Τι γίνεται σε αυτή όλη την ταινία ρε και κρατάνε όσο τα κοκόρια. Fantastic. Αχ ναι, ναι, ήταν φανταστικά και τα 30 δευτερόλεπτα σεξ που κάνατε. I'll be right back. Είπε την απαγορευμένη φράση, παιδιά. Είπε επιστρέφω, τελείωσε. Είναι σαν να υπέγραψε συμβόλαιο θανάτου με το αίμα του τώρα. Don't get dressed. Πω. Ξαναμένος ο γορικός. Αλλά ρε φίλε, ηρέμησε λίγο, θα την πεθάνεις την κοπέλα. Δηλαδή δεν ξέρω αν αντέχει και άλλα 30 δευτερόλεπτα μαζί σου καπάκι. Come on out. Ποιον είπες Λίντα βρε πυροτέχνημα, έλα εδώ. Και άλλοι παιδιά άνθρωποι φυσιολογικοί κρεμάνε στους τοίχους τους ρολόγια, κορνίζες, κάτι διακοσμητικό ρε παιδί μου. Ο Μάικλ Μάιερς κρεμάει ανθρώπους. Α, λέει κούτα έκατσε κούτα και θα κρεμάρει και το παντόσι μου σαφιρέι πάνω στο μαχαίρι. Cute, Bob, real cute. Παιδιά, δεν ξέρω αν είχε αυτό σκοπό η ταινία, αλλά εγώ έχω αρχίσει και το συμπαθώ το Μάικλ. See anything you like? Ωραίο λαρίγκι. All right, come on, where's my beer? Well, can't you answer me? Τώρα, θα τον πιεις μια και καλή. Θα την πιεις μια και καλή. Well, I'm gonna call Lori. Hello. Θα μου έρθει πολύ φουσκωμένος ο λογαριασμός με το κολοτηλέφωνο σας. Δεν με πνίξετε εσείς άχρεοι. Εγώ θα σας πνίξω. Annie? Πες μου ότι την πήρες εσύ. Λοιπόν, μιας και η εταιρεία μας έκανε κοντινό εδώ πέρα στον Μιχαλάκη, να σας πω πως η μάσκα που φοράει αγοράστηκε από την παραγωγή με μόλις ένα δολάριο. Και στην πραγματικότητα είναι μια μάσκα του Captain Kirk από την σειρά Star Trek του 1966, την οποία έβαψαν λευκή και την παραμόρφωσαν αρκετά. Ποιος να το φανταζόταν τότε πως 44 χρόνια μετά αυτή η μάσκα θα κουβαλούσε τέτοιο legacy από πίσω της. Πάντως σίγουρα δεν το φανταζόταν ο ηθοποιός που έπαιζε τον Captain Kirk. Και αυτό το λέω γιατί μόλις το έμαθε πήγε και τους έκανε μήνυση για παράνομη χρήση της φάτσας του. Και τσίμπησε και το κασεράκι του από την όλη υπόθεση εξωδικαστικά κιόλας. Καλά βρε γιωτά δόκτωρα, είσαι εκεί πέρα τόσες ώρες και δεν έχεις ανοίξει τα στραβά σου να δεις το αμάξι που σου κλέψε ο Μάιερς ότι είναι δίπλα σου. You have one job βρε κερατά. Η ηθοποιός που υποδίδεται την Λόρη στην ταινία μας, η Jamie Lee Curtis, είναι η μόνη actual teenager στην ταινία μας και επιπλέον είναι και η κόρη της Janet Leigh, η οποία ήταν και μία εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας Ψυχό. Τώρα, κάποιοι λένε ότι τον ρόλο στο Halloween τον πήρε λόγω αυτής της συγγένειας, άλλοι λένε ότι τον πήρε γιατί έσκησε στην οντισιόν που έγινε. Εγώ θα έλεγα ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Βλέπετε ή μάλλον ακούτε το 90%, μη σας πω και παραπάνω, της ταινίας είναι το soundtrack.
Πραγματικά δεν ξέρω τι διάλογο θεία φώτιση του ήρθε αυτού του κερατά του Carpenter και έγραψε ένα τέτοιο πράγμα σε μόλις 3 ημέρες. Τώρα εντάξει, κάποιος θα έρθει και θα μου πει «Σιγά ρε Θωμά, είσαι και μουσικός». Ένα απλό πιανάκι είναι που, ναι εντάξει δεν διαφωνώ, αλλά στα απλά βρίσκεται όλη η δυσκολία. Η μαγιά όλη είναι αυτή ακριβώς, να καταφέρεις κάτι τόσο απλό να το κάνεις να ακούγεται ή να φαίνεται, ανάλογα την περίπτωση, τόσο επικό. Linda? Alright, Annie. Ρε κοπελιά, άλλαξε ένα ρημάδι φως να βλέπεις κι εσύ, να βλέπουμε κι εμείς. Alright, you meatheads, joke's over. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, άλλαξε κανένα φως, τελείωνε. Most definitely stop being funny now, cut it out! Τσε, κοίτα να δεις τώρα χαβαλέ. Παιδιά, μισό λεπτό και να ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα, δεν βλέπω την τύφλα μου. Α, φως, επιτέλους! Να, κλείστο φως, κλείστο, άκυρο, κλείστο φως! Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη. Ο Michael Myers δηλαδή έκλεψε την ταφόπλακα της αδερφής του για να την στήσει πάνω στο κρεβάτι που θα σκοτώσει μία τυχαία. Τι νόημα βγάζει αυτό. Καλά τρελός είναι. Παιδιά συγγνώμη, όλο το ξεχνάω. Πάντως δεν μπορώ να πω, το υπόλοιπο escape room το έχει στήσει στην πένα. Σου έκανα μία ερώτηση πριν, την πήρες εσύ τηλέφωνο ή σε πήρε αυτή, θα μου απαντήσεις? Πού πας βρε κακομύρη Μάικλ να χτυπήσεις τη Λόρη? Τι Λόρη ρε, η Λόρη έχει την παρθενοπροστασία. Ναι, ναι παιδιά, η παρθενοπροστασία στις horror movies χαρίζει knife resistance, ultimate screaming, lag συν 80% και μπορεί κιόλας να σαμονάρει pet την ίστατη ώρα. Μιλάμε OP. Ο Μάικλ πάντως παιδιά ανετήλα, μιλάμε με το πάσο του περπατάει. Σου λέει, έχει ταινία ακόμα 1/4. Λογικά στο τέλος τη σκοτώνω. Πλανάρα αυτή με το σπάσιμο της πόρτας, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Κάτσε να τα αφήσω αυτό και θα σφαχτώ. Ωπα Μάικλ, θα ξυλώσει το χέρι βρε παλικάρι μου. Ή θα ξυλώσει και θα πάρεις και την πόρτα μαζί σου, ένα από τα δύο. Ο γείτονας, παιδιά, χέστηκε εντελώς έτσι. Είναι σε φάση. Άντε, μπορείς άπια φύγει από εδώ πέρα. Χάλογουν και αηδίες. Πάλι δεν θα κοιμηθούμε με τα κολόπεδα σήμερα. Tommy, please! Tommy, hurry up! Και αυτή εδώ, μπορώ να πω, παιδιά, ήταν η πιο τρομακτική σκηνή της ταινίας για εμένα. Που γενικά δεν τρομάζω εύκολα. Αλλά όταν ο τρόμος συνδυάζεται και με την αγωνία, εκεί με πιάνει και εμένα. Θα έλεγα κυνηγητό, αλλά. Αυτό το πράγμα εδώ, κυνηγητό, δεν το λες. Τι, αφού άλλος περπατάει. Oh no. Please stop. Άντε πάλι σκοτάδια, άντε πάλι σκοτάδια. Ρε, ανοίξε ένα φως ρε, τα στοιχειώδη. Πάρτα μωρή κουφάλα, Μάικλ. Αφού στο είπα ρε, δεν νικέται η Λόρη. Δεν νικέται με τίποτα. Έχει την παρθενοπροστασία. Συν 80% λακ. Η τύπησα τον πέτυχε στο απόλυτο σκοτάδι στο λαρίγκι. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν τον έχουμε ξεγράψει ακόμη τον Μάικλ. Γιατί, okay, έχασε απλά μια ζωή. Συνεχίζει κανονικότατα. You can't kill the boogeyman. Round 2. Πω, τι διάρεγες ρε Λόρι να κρυφτείς μέσα στην ντουλάπα. Γιατί δεν έκανες το άλλο να κρυφτείς κάτω από το κρεβάτι ή το άλλο που είχε κάνει άλλη στο Jurassic World of Fallen Kingdom να μπει κάτω από τα σκεπάσματα. Εκεί είναι που δεν θα σε έβρισκε με τίποτα. όχι ρε παιδιά, όχι. Τη βρήκε. Λόρι, τρελός είναι άνθρωπος, όχι ηλίθιος. Α, όχι, όχι Μάικλ, όχι φώτα. Τώρα έχουμε συνηθίσει στο σκοτάδι. Πού το ξεμάτιασε! Σιρωτήρι θα σε κάνω μωρή τρέλα του λέει η Λόρη. Του έχει ανοίξει παιδιά τρύπα στο λαρίγκι, στο μάτι και τώρα και στην κοιλιά. I want you to go down the street to the McKenzie's house. I want you to tell them to call the police. Γιατί να πάνε τα παιδιά μόνα τους να το κάνουν αυτό και να μην πας και εσύ μαζί. Να κάτσεις εκεί εσύ να κάνεις τι. Α, κατάλαβα. Round 3. Oh,
Οπ, τι είδα τη λεπτομέρεια. Το ένα μάτι του Μάικλ είναι τραυματισμένο από πριν που τούχωσε την κρεμάστρα στο μάτι η Λόρι. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Η ταινία ξέρει ακριβώς τι είναι και σέβεται πάνω απ' όλα τον εαυτό της. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε πως λίγο πριν σας είπα ότι η Λόρι έχει την ίστατη στιγμή και ένα extra skill. Πάρτε το! Σαμονάρι τον τρελογιατρό του Μάικλ την ίστατη στιγμή, ο οποίος πάνω του έχει ένα όπλο. Για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, στο Αμούρικα είμαστε, όλοι για κάποιο λόγο έχουν πάνω τους ένα όπλο. Νόμι του Ιπποκράτη και αηδίες, πάρτα γάμο, 15 χρόνια μου έχεις φάει τη ζωή. Και πάπαλα, συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν έχει άλλες ζωές για τον Μάικλ, μέχρι εδώ ήταν. Ή και όχι. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Ναι ρε γιατρέ, ναι, τι ατακάρες είναι αυτές, ναι! Εσείς έχετε πάρει χαμπάρι τι ατακάρες κερνάει ο Dr. Loomis από την αρχή της ταινίας. Αλλά γεια σου, σιγά μην άφηνε ο Carpenter νεκρό τον Μάικλ. Και άμα πετύχει σου λέει η ταινία, να μην βγάλουμε sequel να χεστούμε στο τάλιρο, πάτε καλά. Ήξερε τι έκανε το Αλάνι και εντάξει, μετά από τόσα χρόνια δικαιώθηκε. 44 χρόνια μετά, ακόμη λεφτά βγάζει από αυτό. Και πολλά λεφτά κιόλας. Και η ταινία αποχαιρετά τον θεατή με πλάνα από τα σημεία στα οποία έσπηρε τον τρόμο ο Μάικλ Μάιερς και η βαριά ανάσα του να ακούγεται στο background. Και ήρθε η ώρα να σας πω τη θεωρία που τα εξηγεί όλα. Έτοιμοι. Λοιπόν, για εμένα ο Μάικλ δεν είναι ένας, αλλά δύο. Θεωρώ πως κρύβονται δύο άτομα πίσω από τη μάσκα του The Shape και νομίζω πως αυτή η θεωρία δικαιολογεί, αν όχι όλα, πολλά από αυτά τα σενεριακά κενά της ταινίας. Μάλλον όχι τα δικαιολογεί, τα γεμίζει. Λοιπόν, πρώτον, ο Μάικλ Μάιερς σε ολόκληρη την ταινία κινείται, θα λέγαμε, με έναν ήρεμο ρυθμό. Όμως, παιδιά, αυτή η συμπεριφορά έρχεται σε τεράστια σύγκρουση με τον τύπο που έτρεξε μανιασμένα και σκαρφάλωσε πάνω από το αμάξι στην αρχή της ταινίας. Δεύτερον, με την ύπαρξη δύο δολοφόνων και όχι ενός, μπορούν να δικαιολογηθούν και τα άνοιξε κλίσες στις πόρτες που σε όλη την ταινία φαίνονται να ανοιγοκλίνουν από μόνες τους. Και τρίτον, η ίδια η ταινία σου δίνει ένα τυράκι για αυτή τη θεωρία. Γιατί στη σκηνή που οι δύο τρελογιατροί τσακώνονται για την απόδραση του Μάικλ Μάιερς, λέει ο ένας τον άλλον: For God's sake, he can't drive a car. Maybe someone around here gave him lessons. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει όντως κάποιος που τον βοηθούσε εξ αρχής. Έτσι βέβαια πιστεύω εγώ, έτσι. Εσείς τι λέτε? Και με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, η ταινία Halloween του 1978 έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά, ελπίζω να γουστάρατε με το σημερινό βίντεο και όποιος όποια θέλει μπορεί να μου αφήσει και ένα σχόλιο με την αγαπημένη του ταινία τρόμου. Έτσι ρε παιδί μου, για τη φάση. Λοιπόν, Happy Halloween σε όποιον γουστάρει και γιορτάζει αυτή τη φάση. Ναι, εμείς εδώ τη γιορτάζουμε. Έτσι γουστάρουμε, καλά κάνουμε. Μην ξεχνάτε να βαρέσετε και τα like σας εάν σας άρεσε και περάσατε καλά με όλο αυτό που είδατε. Και αν είστε καινούργοι, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσετε τα επόμενα. Αυτός που σας διασκέδαζε τόση ώρα ήταν ο Θωμάς. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να χαμογελάτε και να περνάτε όλοι σούπερ.